την αποκοινού εκμετάλλευση των φυσικών πόρων τη Κυπριακή Δημοκρατία με την αποσχιστική οντότητα των κατεχωμένων, επαναφέρει στο τραπέζι ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επιδιώκοντα εμέσω πλην σαφώ την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο ψευδοκράτο. <συρκή> Σε δηλώσει μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι στην Άγκυρα με το λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτου Σταξίνερ του Ρούλογλου, ο επικεφαλή της τουρκικής διπλωματίας ισχυρίστηκε <συρίζει> ότι είναι, η συνεκμετάλλευση <συρίζει> μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρξει πολιτική λύση του προβλήματος. Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί η δυναμική <συρίζει> της ενέργειας <συρίζει> και οι δύο πλευρές να υποφεληθούν εξίσου <συρίζει> χωρίς την ανάγκη <συρίζει> να περιμένουμε <συρίζει> μια πολιτική <συρίζει> λύση. Από αυτή την άποψη υπάρχουν και άλλα πρόσφατα παραδείγματα στον κόσμο. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι, όπως γνωρίζετε, ένα τέτοιο παράδειγμα. Γιατί λοιπόν να μην υπάρξει μια παρόμοια συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Από πλευρά του, ο λεγόμενος Εξωτερικών του ψευδοκράτους κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι απέρριψε σχετική πρόταση του κατοχικού ηγέτερ Σιντατάρ και συμπεριφέρεται ω αποκλειστική ιδιοκτήτρια του νησιού. Μάλιστα, έστρεψε τα πειρά του και κατά του Συμβουλίου Ασφαλεία, το οποίο κατηγόρησε ότι μεροληπτικά ενεργεί υπέρ τη πλευρά. Δεν βλέπουν του Τουρκοκύπριου ω ισότιμο λαό, όσο η πλευρά με αυτή την οτροπία αντιμετωπίζεται από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ω το κράτο τη Κυπριακή Δημοκρατία, του οποίου η εδαφική ακαιρεότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει καμιά πρόθεση να συνεργαστεί με του Τουρκοκύπριου με οποιονδήποτε τρόπο στην βάση τη ισότητα και συνεχίζει να μην λαμβάνει καμιά πρωτοβουλία. Χακάν Φιτάν και τα Χσίνερ του Γκρούλογλου προανήγγυλαν την έναρξη διεθνού Εκστρατείας Αναγνώρισης του Ψελοκράτους και υποστήριξαν ότι η διαδικασία για λύση ομοσπονδίας κατέρευσε οριστικά στο κράνς Μοντανά.